κάναμε μια συζήτηση πάνω σε αυτό και είπα ότι την επόμενη φορά θα σας πω έστω και μία ώρα, δύο ώρες θα συζητήσουμε πάνω στο ποιο είναι το ορθόδοξο ήθος. Μια και τα μαθήματα έχουν σχέση με το ήθος και την ηθική της τρίτης ηλικίου. Εγώ προβληματίστηκα πώς να ξεκινήσω τη συζήτηση σε μια τέτοια τάξη. Καταρχήν είναι παιδιά μιας υποβαθμισμένης εντός εισαγωγικών περιοχής και επομένως υπήρχε πρόβλημα. Πηγαίνοντας στο σχολείο, περνώ από τη Λιωσίων με το λεωφορείο και έξω από ένα οίκο ανοχής που υπάρχει στη Λιωσίων βλέπω γραμμένη τη φράση «Γιώργος αμαρτωλός». Την παίρνω αυτή τη φράση, μπαίνω μέσα στην τρίτη ηλικίου και λέω, ξέρετε παιδιά, το θέμα μας το ορθόδοξο ήθος. Περνώντας από τη Λιωσίων είδα αυτή τη φράση και με έκανε να ανατρέξω στο ορθόδοξο ήθος, διότι αυτός που το έγραψε, μπερδεμένος, κουρασμένος, ταλαιπωρημένος, μπαίνοντας, βγαίνοντας, δεν ξέρω, είχε την εντυμότητα να γράψει αυτή τη φράση. Και αυτό το πράγμα είναι το ξεκίνημα για να αποκτήσει κανένας ορθόδοξο ήθος. Αυτό είχαν και οι μεγάλοι ασκητές. Έλεγαν «Δεν είμαι τίποτα, είμαι ένας αμαρτωλός». Κι ας είχαν κοινωνήσει πριν από λίγο των αχάντων μυστηρίων. Και εκεί γίνεται κουβέντα μεγάλη πάνω σε αυτό. Θέλετε να πείτε τι, ότι... Ένα μήνα μετά πηγαίνω να πάρω το μισθό μου στο σχολείο και βλέπω με μεγάλα γράμματα γραμμένο στον τοίχο του σχολείου. Αντώνης ο Αμαρτωλός. Το περίμενε αυτό. Δεν θέλω να σας πω πώς, αλλά είμαι την περίμενα στην κατάληξη. Να πείτε. Ναι. Να παρέμβετε. Όχι, δεν θέλω να παρέμβω, αλλά θέλω, αν επιτρέπετε, να κάνω μία ταξινόμηση των θεμάτων με τα οποία ασχολούμαι. Δεν θα μπορέσετε, γιατί εμείς που γυρίσαμε δεν μπορούμε. Είναι πολλά τα θέματα που πρέπει να δώσουμε. Ακούστε, παιδί μου. Ετέθη καταρχήν το θέμα εάν είναι έμφυτον ή όχι το θρησκευτικό συνέστημα. Είναι. Και πρέπει να πούμε ότι είναι και ακούστε. Είναι και αυτό ακριβώς φαίνεται στο γεγονός ότι όλοι οι λαοί του κόσμου, ανεξαρτήτως του ότι πιστεύουν, συγκεντρώνονται σε αυτό. Ότι πιστεύουν σε μια ανωτέρα δύναμη. Και αυτή από απόψεως ορθοδόξου θεολογικής είναι η ιστορική ονομαζομένη ένδειξη απόδειξη της υπάρξεως του Θεού, περί της υπάρξεως του Θεού. Επομένως είναι βασικό αυτό, είναι έμφυτον και πρέπει να δούμε στη συνέχεια τι γίνεται αυτό το έμφυτον. Αυξάνει, καρποφορεί, διαστρεβλώνεται, μηδενίζεται. Εσείς πάτερ πιστεύετε ότι οι νέοι είναι στην εκκλησία σήμερα, προσφεύγουν σε αυτήν, ναι. Έχουν την ανάγκη της, ναι. Το κάνουν. Απολύτως την έχουν την ανάγκη της. Το ξέρετε από εμπειρία? Από βεβαίως από εμπειρία. Εσείς είστε και σε μια περιοχή, στην περιφέρεια και σε μια δύσκολη περιοχή, σε μια δύσκολη γιατί περιφέρεια. Γιατί ετέθηκε αυτό, δηλαδή πρέπει να πούμε ότι είναι απόλυτος ανάγκη ο νέος και οποιοδήποτε άνθρωπος να αναζητεί τη λύτρωση της Ορθοδόξου Χριστιανικής Εκκλησίας. Κατόπιν λοιπόν έρχεται το άλλο, ο τρόπος που θα αυξηθεί αυτό και θα καλλιεργηθεί το έμφυτο συνέστημα, κατόπιν ερχόμεθα στη μορφή στην ενδυμασία που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Θα σας αναφέρω δύο περιπτώσεις πολύ σύντομες. Ναι, ναι. Ο Ισοκράτης που γράφει προς τον Δημόνυπον, που κατά την ταπεινή μου γνώμη μαζί με τους αθλίους του Βίκτορα Σουγκό είναι το δεύτερο κοινωνικό Ευαγγέλιο, λέγει επιλέξει. Θα το ερμηνεύσω, παιδιά. Είναι δε βούλου περί την αισθήτα φιλόκαλος ουδε μη καλοπιστής. Να επιθυμείς να θέλεις να είσαι φίλος του ωραίου, έτσι, του καλού, όχι όμως και του εξεζητημένου. Έστι δε του μεν φιλοκάλου η μεγαλοπρέπεια του δε καλοπιστού το περιέργο. Και έρχεται ο Γρηγόρης ο Ναζιονζίνος και λέει και γελοσοδόντων και βημάτων άνοιγμα και αισθήτως μορφή τον άνδρα δείκνηση. Επομένως, ξέρετε πού θα πρέπει να καταλήξουμε? Ότι η εμφάνιση του ανθρώπου και ιδίως του παιδαγωγού ασκεί παιδαγωγικό έργο. Εδώ λέω να μπούμε αρκετά, το είπαμε τα πράγματα έτσι όπως θα θέλαμε να είναι. Προτείνω να μπούμε σε πιο ουσιαστικά θέματα. Έρχομαι τώρα στον τρόπο ζωής. Ένα λεπτό, επιτρέψτε μου. Ναι. Γιατί η Εκκλησία απομακρύνει τους ανθρώπους από την αγκαλιά της? Ή γιατί δεν τους καλεί? Ή τι κάνει
που δεν πρέπει. Ωραία, ή τι δεν κάνει αυτού. Που πρέπει. Ωραία, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε να ρωτήσουμε τα παιδιά τι σημαίνει για αυτά η Εκκλησία και νομίζω πρέπει να τους δώσουμε το λόγο από αυτήν ακριβώς την ηλικία, γιατί νομίζω ότι και από αυτήν και από μικρότερη διαμορφώνουν θρησκευτική συνείδηση και όχι στην τρίτη ηλικίου. Η κυρία Μαρία είναι στη γραμμή, παρακαλώ. Ναι, γεια σας κυρία Νατάσα. Γεια σας κυρία Μαρία. Ναι, πολύ ωραία τα είπε ο κύριος πριν, αλλά εγώ μερικά είμαι τελειωμένη και γυμνασίου, δεν τα κατάλαβα, πόσο περισσότερο ένα παιδί. Ναι. Όπως είπα και πριν, έχουμε στη Θεσσαλονίκη ένα ειδικό, όχι ειδικό σχολείο, ένα ιδιωτικό σχολείο, Άγιος Παύλος, θρησκευόμενο αρκετά από ό,τι ξέρω. Υπάρχει λοιπόν ένα ιδιωτικό σχολείο, ένα ιδιωτικό σχολείο στη Θεσσαλονίκη, όπου... Θεσσαλονίκη, το οποίο έχει μεταφράσει πολύ ωραία τα κείμενα της Εκκλησίας, ναι, σε λόγια κατανοητά να τα καταλαβαίνουν τα μικρά παιδιά. Τα μικρά, ναι, παιδιά μιλάμε από 5-5,5 έως τελειόφυτα δημοτικού. Γιατί λοιπόν να μην γίνει ένα πρόγραμμα σε όλες τις εκκλησίες, όπως είπατε και πριν που αναπτύξατε το θέμα. Που να ακούνε τα παιδιά το Ευαγγέλιο, εννοείται σε απλά καθημερινά. Τα εκκλησιαστικά κείμενα. Μάλιστα. Συμφωνείτε εσείς? Σας είδα που σχολιάσατε λίγο. Δεν σχολίασα, χαμογέλασα. Το θεωρείτε καλό, κακό, ουδέτερο? Εγώ νομίζω ότι ψάχνουμε το θέμα εκεί που δεν υπάρχει. Ή μάλλον σε αυτό το θέμα που φύγει η κυρία. Υπάρχει πολύ υπόβαθρο που νομίζω. Τη βλέπετε ότι δεν... καλή αυτή την κίνηση του Λυκείου της Θεσσαλονίκης σε κακή? Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να κρίνω κανέναν. Εγώ δεν πιστεύω φυσικά ότι τα κείμενα της Εκκλησίας πρέπει να αλλάξουν τη γλώσσα τους. Mm-hmm. Φυσικά δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Γιατί αν αλλάξουν τη γλώσσα τους θα μείνουν χωρίς χυμό. Γι' αυτό το λόγο. Και όλα εκεί υπάρχουν, νομίζω. Μάλιστα. Πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα θέμα που δεν νομίζω ότι έχει να κάνει. Εσείς λοιπόν το. Βρίσκεται θετικό αυτό το βήμα για να έρθουν τα παιδιά και να πλησιάσουν την Εκκλησία? Εγώ νομίζω ότι είναι το πιο θετικό, διότι πολλές φορές, πώς να το χαρακτηρίζω, τα κείμενα γενικά, αυτά τα παρατραβηγμένα των ιερέων και όλα αυτά, μήπως απομακρύνουν ακόμα και εμάς από την Εκκλησία? Εσείς έχετε παιδιά? Βεβαίως έχω, 2 ετών και 10. Ναι, σαν μητέρα, τι κάνετε για να φέρετε τα παιδιά κοντά στην Εκκλησία? Θα πηγαίνω πιο συχνά στην Εκκλησία. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, την περισσότερη ώρα την παίζω στο προάβλιο παρά στο εσωτερικό της Εκκλησίας. Μάλιστα. Αυτό είναι σαφές. Να σας πω κάτι. Πόσο συχνά θέλετε εσείς τα παιδιά σας να λαμβάνουν τη Θεία Κοινωνία? Νομίζω αρκετά συχνά, όπως πρέπει να δείξετε και το θέμα του κουταλιού. Ναι. Όπως δεν έχω, δεν θυμάμαι, το είχατε δείξει και σε μια άλλη εκπομπή. Ναι, ναι, το έχουμε δείξει αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εάν το παιδί σας ή τα παιδιά σας αντιδρούσαν στο θέμα της Εκκλησίας ή αντιδρούν και δεν θέλουν να πάνε, τι κάνετε σε αυτήν την περίπτωση? Θα προσπαθούσα, αλλά όχι με το ζόρι. Αλλά όχι με το ζόρι, μάλιστα. Θα προσπαθούσα πολύ, αλλά όχι σε αναγκαστικά έργα. Για σας τι σημαίνει Εκκλησία την ίδια? Είμαι θρησκευόμενο άτομο. Δεν πηγαίνω, όχι πηγαίνω τόσες πολλές φορές στην Εκκλησία όσο θα ήθελα. Μάλιστα. Θα ήθελα όμως να πηγαίνω πιο συχνά. Ναι. Πιστεύετε ότι η Εκκλησία μπορεί να προσφέρει και σε εσάς και στο παιδί σας πράγματα που δεν τα βρίσκεται? Πολύ μεγάλη βοήθεια. Μάλιστα. Πολύ μεγάλη βοήθεια. Σας ευχαριστώ που πήρατε. Και εγώ επίσης. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και αμέσως μετά ο κύριος Αργυρόπουλος που έχει ζητήσει το λόγο. Διαφημίσεις πάτε. Πατέρ Νικόλαε, παρατηρείτε τελευταία μία επιστροφή των νέων κυρίως προς την Εκκλησία. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ως εκ της θέσεώς μου από την επικοινωνία που έχω με τη νεολαία και ως διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας και ως εφημέριος πνευματικός, ότι πραγματικά παρατηρείται μια εντυπωσιακή στροφή της νεολαίας προς την Εκκλησία. Το βλέπουμε αυτό σε όλα τα επίπεδα. Όχι μόνο στις δραστηριότητες της Εκκλησίας, αλλά και πέραν αυτών, που πολλοί άνθρωποι, πολλά νέα παιδιά και ιδίως επιστήμονες, κουρασμένοι από τα αδιέξοδα και από την απάτη η οποία δυστυχώς ενδυμεί στην κοινωνία μας, προσέρχονται προς την Εκκλησία και ζητούν βοήθεια. Τα αδιέξοδα αυτά είναι ψυχολογικά, είναι και υπαρξιακά γενικά. Η Εκκλησία μπορεί να δώσει απάντηση
και λύσεις σε όλα τα προβλήματα. Μέσα από ποιους δρόμους προσπαθεί η Εκκλησία να το πετύχει αυτό? Με την επικοινωνία την απλή που έχει κάθε ποιμήν, επίσκοπος, πρεσβύτερος με το λαό του. Με τα κατηχητικά σχολεία, με τις νεανικές ενοριακές εστίες και με άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι οποίες τον τελευταίο καιρό έχουν πάρα πολύ μεγάλη άνθηση. Πρέπει να σας πω ότι στις ενορίες όχι μόνο των Αθηνών, αλλά και πολλών ιερών Μητροπόλεων, παρατηρείται αθρώα προσέλευση νέων ανθρώπων στις δραστηριότητες της Εκκλησίας. Και αυτές είναι όχι μόνο θεολογικές, κατηχητικές, είναι παντός είδους πολιτιστικού. Δηλαδή, σχολές χωρών, μουσικής, χρυσοχοΐας, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς και ό,τι ενδιαφέρει ένα νέο άνθρωπο, η Εκκλησία το κινεί, το λειτουργεί. Και έχουμε μεγάλη επιτυχία. Μπορούμε ίσως να επισημάνουμε τους λόγους για τους οποίους οι νέοι απομακρύνθηκαν ένα διάστημα την Εκκλησία έτσι ώστε να αποφευθεί μία εκ νέου απομάκρυνση. Σε αυτό νομίζω ότι έχουν βοηθήσει πολλοί παράγοντες, στην απομάκρυση δηλαδή της νεολαίας από την Εκκλησία. Το ήθος της κοινωνίας μας πρώτον, ο καταναλωτισμός και των γονέων η κακώς νοουμένη συμπαράσταση μερικές φορές και ψυχολογική θα λέγαμε έτσι αδυναμία που δείχνουν προς τα παιδιά, το κλίμα της παιδείας, της κοινωνίας και τα λάθη των εκκλησιαστικών ανθρώπων. Δεν είναι δε τυχαίο το γεγονός ότι το Άγιον Όρος την τελευταία 300 ετία ανθεί. Έχει νέους ανθρώπους, νέους επιστήμονες που όλοι το 62 είπαν να βάλουμε την ταφόπλακα του Αγίου Όρους. Αλλά ανθεί. Μπορούμε εμείς να διαβεβαιώσουμε από την Ενωρία, από τις Μητροπόλεις, από την Ιερά Σύνοδο με τα στοιχεία που έχουμε ότι όντως παρατηρείται μια μεγάλη στροφή της νεολαίας προς την Εκκλησία, εντυπωσιακή και συγκρινωμένη με τα δεδομένα της Ευρώπης, πάρα πολύ μεγάλη. Προημερών μου έλεγε κάποιος διευθυντής ενός τηλεοπτικού σταθμού και με ρωτούσε αν η Εκκλησία είναι έτοιμη να υποδεχθεί την νεολαία αυτή, διότι ούτε οι εκκλησίες θα χωράνε τον κόσμο, αλλά ούτε και οι άνθρωποι της Εκκλησίας θα επαρκούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των προσερχομένων και ούτε είμαστε έτοιμοι γενικά για να ικανοποιήσουμε τους ανθρώπους αυτούς που έχουν πολλές απαιτήσεις. Να πω ότι οι νέοι είναι η χρυσή ελπίδα της πατρίδος μας. Ότι όλα τα παιδιά με τα οποία συνεργαζόμαστε είναι λαμπρά παιδιά, είναι φωτεινά πρόσωπα και αν προσέξουν λίγο να μην παρασύρονται από τις δυνάμεις που τα τραβούν προς τα έξω, προς τα άκρα, νομίζω ότι θα μπορέσουν να οικοδομήσουν μια καλή ελληνοορθόδοξη κοινωνία. Αν θα πρέπει να μεταφέρω την συνισταμένη των τηλεφωνημάτων που έχουμε πάρει μέχρι στιγμής, το κύριο ερώτημα, θα μου επιτρέψετε να σας πω, είναι το εξής. Να αφήνουμε λίγο τα θεωρητικά στην άκρη και να μπούμε στην ουσία του πράγματος. Οι νέοι, δεχόμαστε ότι οι νέοι επιστρέφουν στην Εκκλησία, η μεγάλη μερίδα της νεολαίας επιστρέφει στην Εκκλησία. Γιατί το κάνουν? Ναι. Μήπως το κάνουν από μόδα? Μήπως είναι μόδα τώρα η επιστροφή στην Εκκλησία? Μήπως όλοι οι ηθοποιοί, οι στάρ που βγαίνουν στην τηλεόραση και μιλάνε για την Εκκλησία και φοράνε τα κομποσκίνια και έχουν έτσι μια σχέση με τα μοναστήρια, με όλα αυτά, επηρεάζουν? Ένα λεπτό θα ήθελα να μου απαντήσετε. Απαντήσετε ένας λαϊκός νομίζω. Εδώ υπάρχει μια παραξήγηση. Καταρχήν για το θρησκευτικό συνέστημα θα ήθελα να πω, όχι απλώς ότι είναι έμφυτο, είναι ιστορικά αποδεδειγμένο. Πόλεις μπορεί να βρεις, ατυχείς τους απαιδεύτους κτλ. Αλλά θέους δεν μπορεί να βρεις. Βλέπετε λοιπόν τώρα ότι όλοι πάνε στην Εκκλησία. Γιατί? Γιατί εκεί ανήκομαι. Όταν άνθρωπος πλάστηκε να θεωθεί, δεν πλάστηκε να κατέβει. Άνθρωπος, άνω θρός προς τα πάνω πηγαίνω. Μας πήρε βέβαια η κατρακύλα και φτάσαμε στο ζενίθ του πολιτισμού, αλλά στο ναδύρ της ψυχικής μας κενότητος. Λέτε λοιπόν ότι υπάρχει τώρα η επιστροφή στην Εκκλησία λόγω ανάγκης ψυχικής. Φτάσαμε, συγγνώμη, πιάσαμε πάτο. Φτάσαμε εκεί που δεν πάει άλλο. Και αρχίσανε οι νέοι κατεξοχήν να διαβάζουν. Εκεί είναι το παν. Ξεχάσαμε την Ορθοδοξία, τι είναι η Εκκλησία. Η Ορθοδοξία και η Εκκλησία, γι' αυτό γράφει ένας Ευρωπαίος, ότι από το δυτικό πολιτισμό που τρέχουμε όλοι με τα σάλια μας να τρέχουν, θα σωθούμε την Ορθοδοξία. Η Ορθοδοξία είναι ο ζωντανός οργανισμός, η καθημερινή άσκηση, είναι βίωμα καθημερινό, είναι κατόρθωμα ελευθερίας. Ναι. Η Εκκλησία λοιπόν που ερμηνεύει την Ορθοδοξία, που είναι η συνέχιση της αρχαίας Εκκλησίας του Δήμου, γι' αυτό λέμε
λέει ο Παρηγόπλος ότι ο ελληνισμός σώθηκε από τον χριστιανισμό, ή η ελληνορθοδοξία που τους λέμε στις παρελάσεις και δεν ξέρουμε τι εννοούμε. Λοιπόν, η εκκλησία που είναι συνισταμένη όλων των ζωτικών πραγμάτων, δηλαδή σε αυτήν οφείλουμε καταρχήν την βιωτική μας επιβίωση μέσω των αιώνων. Χωρίς τον αγώνα των ανθρώπων της εκκλησίας, βγάλτε τον αδαμάντιο κοραή που έχουμε, το δεύτερο χρυσό αιώνα, βάλτε τον Παπαφλέσιο που θυσιάστηκε, βάλτε τον Μακεδονικό αγώνα χωρίς Καραβαγγέλ και τους άλλους δεν θα είχαμε Μακεδονικό αγώνα. Δηλαδή, η ναι, ας αφήσουμε μας την ιστορία λίγο, γιατί πολλοί λένε ότι την ιστορία την έχουμε μάθει και διασταυλωμένη. Διασταυλωμένη. Χωρίς, χωρίς το αίμα των παπάδων, αυτών ναι, που περιφρονούμε, δεν θα υπήρχε εκκλησία. Όμως η εκκλησία είναι το σπίτι μας. Γιατί είναι η βιώνιση της παραδόσεώς μας, ο θεματοφύλακας. Δεν υπάρχει άλλο να το μάθουμε αυτήν την ώρα. Έτσι όπως γίνεται τα σχολεία, το μαθαίνουμε. Ο άνθρωπος, τα παιδιά, θέλω να μείνω στο μάθημα των θρησκευτικών. Λοιπόν, και να ρωτήσω τον κύριο Γανωτή αλλά και τους φιλολόγους και του. Εσάς σας χρωστάω το λόγο που λέω. Δεν τελειώσαμε για τους νέους. Επιτρέψτε μου να μην προλάβουμε να τελειώνουμε όλοι, δεν θα προλάβουμε να μιλήσουμε κανείς. Λίγο απ' όλα. Ο κύριος Γανωτής θα ήθελα να μου πει εάν το μάθημα των θρησκευτικών γίνεται όπως πρέπει να γίνεται σήμερα στα σχολεία. Γίνεται από λίγους. Το θέμα, παιδί μου, είναι γιατί επιστρέφουν οι νέοι, γιατί φεύγουν. Θα έρθουμε αμέσως. Γίνεται από λίγους πολύ καλά. Αλλά όχι από πάρα πολλούς. Να ρωτήσουμε τα παιδιά πριν συνεχίσετε. Παιδιά, τι γίνεται στην ώρα των θρησκευτικών στο μάθημα? Γίνεται γενικά χαβαλές. Κάνουν τα παιδιά φασαρία. Δεν αφήνουν το δάσκαλο να εκφράσει αυτό που θέλει να πει. Γιατί γίνεται αυτό, επειδή, δηλαδή πώς νιώθετε, ας πούμε, γιατί δεν γίνεται στο μάθημα των νέων ελληνικών ή της έκθεσης αυτό και γίνεται στα θρησκευτικά? Μήπως δεν σας ενδιαφέρει το μάθημα, μήπως δεν σας εμπνέει κάποιος? Τι γίνεται, γιατί νομίζετε ότι γίνεται στο μάθημα των θρησκευτικών αυτό? Διάφοροι λόγοι. Μπορεί να μην παίρνουν στα σοβαρά το μάθημα, μπορεί για πολλούς λόγους γενικά. Τους οποίους δεν μπορείς να εντοπίσεις ακριβώς. Για πες μου εσύ, Παλικάρμου. Που οι περισσότεροι το θεωρούν τα θρησκευτικά κατώτερο μάθημα. Και γενικά νομίζουν ότι τα λένε πιο σοβαρά μαθήματα. Θεωρείτε λοιπόν ότι, θεωρείτε με αλφαγιώτα το θεωρείτε, ότι το μάθημα των θρησκευτικών δεν είναι από τα σοβαρά μαθήματα στα οποία πρέπει να δίνουμε και μεγάλη προσοχή. Στο σπίτι σας, σας υπάρχει μια ειδική, δηλαδή έχει ρωτήσει ποτέ κανείς στο σπίτι τι γίνεται στα θρησκευτικά, πώς το κάνετε το μάθημα, πώς γίνεται, σας έχουν ρωτήσει από το σπίτι σας? Προσωπικά εμένα με ρωτάνε γενικά για όλα τα μαθήματα. Ναι, εμένουν ίσως τον τρόπο διδασκαλίας των θρησκευτικών ή όχι? Όχι. Όχι. Μάλιστα. Εσάς σας ενδιαφέρει το μάθημα των θρησκευτικών? Σας ενδιαφέρει ως μάθημα, δηλαδή να μάθετε για το, όλα αυτά που μαθαίνει κανείς, για τους βίους των Αγίων, για το, όλα αυτά που μαθαίνετε στα θρησκευτικά, για την Εκκλησία διαμέσου των αιώνων, για τις σχέσεις της Εκκλησίας και του έθνους? Σας ενδιαφέρουν όλα αυτά? Όσον στα αλήθεια. Όσον άλλοι μας ενδιαφέρουν. Σας ενδιαφέρουν. Όμως, από εδώ να μου πείτε, πού αποδίδει το χαβαλές στο μάθημα των θρησκευτικών? Γιατί? Τι είναι αυτό που μας ξεσηκώνει εκείνη την ώρα? Μπορώ να παρέμβω. Δεν είναι μόνο χαμηλά. Μπορώ να παρέμβω λίγο, γιατί περιμένω. Είναι πολύ προβληματισμένα. Μπορώ να. Να ακούσουμε τα παιδιά και έρχομαι αμέσως. Ναι. Λόγω του ότι ένα παιδί κάνει τη φασαρία και τα άλλα παρασέρνονται. Δεν κάνουν όλοι φασαρία. Μάλιστα. Παραδείγματος χάρη, εγώ παρασέρνομαι πολύ εύκολα από κάποια άλλα παιδιά που λένε κάποιο αστείο. Σα κάτι... αρέσουν τα θρησκευτικά, σαν μάθημα? Λίγο. Σχετικά. Γιατί μάλιστα, το μόνο που μου αρέσει που πηγαίνουμε πίσω στους πίσω αιώνες και μαθαίνουμε περισσότερα. Όπως παραδείγματος χάρη κρουαζόμαστε μέσα από. Μπορούμε να μιλήσουμε δηλαδή με το Θεό από ό,τι έχουμε μάθει. Μάλιστα, εσένα σου έχει τύχει μέσω των θρησκευτικών όταν φύγεις από εκεί να μιλήσεις με το Θεό? Όχι. Όχι. Αργότερα. Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε, επειδή περιμένω πολλή ώρα. Παρακαλώ. Για μερικά πραγματάκια. Το πρώτο είναι το θέμα. Αν υπάρχει θρησκευτικό συνέστημα ή όχι. Αυτό. Όχι, δεν θέλω. Προσέξτε. Όχι, κύριε Γιώργο, επιτρέψτε μου, δεν θα γυρίσουμε πίσω. Η συζήτηση εδώ που είναι. Ωραία, μην εδώ που είναι. Δεν θα απαντήσει ερωτήματα. Το ερώτημα όχι, είναι γιατί οι νέοι επιστρέφουν στην Εκκλησία. Τέθηκαν πολύ λάθος και πρέπει να ακουστεί και άλλη άποψη. Κοιτάξτε, δεν έχουμε το χρόνο και την πολυτέλεια γι' αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει να μου πείτε τη θέση σας μέσα από τον. Και την ιδιότητα του θεολόγου αλλά και του εκδότη του περιοδικού. Εάν το μάθημα των θρησκευτικών γίνεται σωστά, εάν το παιδί σήμερα έχει την εικόνα της Εκκλησίας και του Χριστού έτσι όπως θα είναι ή το κάνει για μόδα, αν επιστρέφει ο νέος στην Εκκλησία από μόδα ή από βαθύτατη ανάγκη θρησκευτική, αυτά θέλω. Ωραία, γι' αυτό πάω να μιλήσω. Λοιπόν, πρώτον, το μάθημα των θρησκευτικών είναι υπόθεση πιο πολύ σε ένα βαθμό του βιβλίου αλλά και του καθηγητή. Δηλαδή είναι θέμα προσωπικής της παρουσίας του καθηγητή στην τάξη και τις σχέσεις που έχει με τα παιδιά. Ναι. Το μάθημα των θρησκευτικών μπορεί να γίνει μια ώρα χαβαλέ, μπορεί να γίνει μια ώρα αδιάφορη, μια ώρα που λύνουν ασκήσεις για τα άλλα μαθήματα, όπως μπορεί να γίνει και κάθε μάθημα, αλλά μπορεί να γίνει και ώρα ζωής. Δηλαδή στα θρησκευτικά
Τα θρησκευτικά είναι μια όαση μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο είναι εκπαιδευτικό σύστημα θανάτου αυτή τη στιγμή. Δεν απαντάει σε κανένα από τα προσωπικά προβλήματα των παιδιών. Να σας ρωτήσω κάτι και να ρωτήσω τα παιδιά και να ήταν και τρίτη ηλικίου. Το θέμα του έρωτα, το βασικό που απασχολεί όλα τα παιδιά στο σχολείο, υπάρχει κάποιο μάθημα στο οποίο μπορεί να το συζητήσει μέσα στη διδακτέα ύλη ο καθηγητής με το μαθητή? Όχι. Άρα τα θρησκευτικά τι ρόλο παίζουν εδώ? Τα θρησκευτικά παίζουν τον ρόλο της επικοινωνίας, της συνάντησης των ανθρώπων, σε μια, γιατί και είναι ο αντίποδας μέσα σε μια όλη κατάσταση. Νομίζετε σε μια όλη... ότι αυτό το θέμα θα μπορούσαν να το συζητήσουν στην ώρα των θρησκευτικών από ένα θεολόγο? Ναι ή όχι? Αν δεν μπορούν να το συζητήσουν με τον θεολόγο... Γίνεται! Γίνεται. Συμβαίνει αυτό να το συζητώ το θέμα του έρωτα με τον θεολόγο? Εγώ δεν υπάρχει τμήμα που να το έχει ζητήσει και να μην το έχουμε κάνει. Και γιατί να μην το κάνουμε? Αν η Εκκλησία δεν υπάρχει για να απαντάει σε αυτά τα πράγματα, ναι, τότε υπάρχει για να βγάζουμε μόνο κηρύγματα. Θέλω να ακούσω και τη γνώμη των πατέρων της Εκκλησίας σε αυτό. Δηλαδή για θέματα όπως το σεξ, ο έρωτας, το AIDS, τα ναρκωτικά, τι ρόλο παίζουν εκεί? Όλο μου γελάτε. Χαίρομαι πολύ που γελάτε. Δεν χαίρεστε που γελάει. Θα ήθελα να ξέρω αν αυτό είναι σχόλιο κατά, υπέρ, για όλων όσων ακούμε. Όχι, ας έχουμε θετικό λογισμό που λέει. Ας έχουμε ένα think positive, εδώ, να το πούμε και καλύτερα. Έτσι. Λοιπόν, εδώ το κλίμα είναι θετικό. Ναι, είναι θετικό λοιπόν το κλίμα. Το θέμα είναι να βγάλουμε και αποτέλεσμα. Σε σχέση με αυτό που είπατε, εγώ θέλω να, να συνηγορήσω υπέρ της άποψης του ότι ο θεολόγος κάνει το μάθημα των σκεφτικών τελικά και εκείνος είναι που παρασύρει ή οδηγεί τα παιδιά σε ένα δρόμο για το πώς θα γίνει το μάθημα, ακόμα και αν αυτά κάνουν χαβαλέ. Πορεύεται με τα παιδιά σε ένα δρόμο. Συμπορεύεται με τα παιδιά. Δεν είναι καθοδηγητής κομματικός. Συμπορεύεται με τα παιδιά στη ζωή. Ενθυμούμενοι το δικό μου καθηγητή των σκεφτικών, τον κύριο Σιώμο, καλή του ώρα που και είναι τώρα, το μάθημα ήταν απόλαυση. Δεν μιλούσαμε πάντα για τα θρησκευτικά ζητήματα, αλλά ήταν ένα άνθρωπο που μας ανέπνεε εμπιστοσύνη. Μα το μάθημα των θρησκευτικών δεν είναι για τα θρησκευτικά ζητήματα, είναι για τα εκκλησιαστικά ζητήματα, για τη ζωή. Για η Εκκλησία δεν είναι απλά θρησκευτικό κήρυγμα, είναι η ζωή ίδια. Και πάμε στην Εκκλησία για να αποστηθήσουμε κάποια κηρύγματα. Εν πάση περιπτώσει, θεωρείτε ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνονται τα θρησκευτικά σήμα στο σχολείο είναι ο ενδεδειγμένος ή δεν είναι? Εξαρτάται από τον καθηγητή. Εξαρτάται από τον καθηγητή. Ναι. Εσείς και από τα παιδιά. Εσείς τι λέτε, που είστε και εγώ πιστεύω ότι και εξαρτάται από τον καθηγητή, αλλά για τη δεκτικότητα που έχουν τα παιδιά. Δηλαδή, εξαρτάται και από την οικογενειακή κατάσταση των παιδιών. Mm. Εξαρτάται και το πώς έχουν βιώσει το μάθημα, δηλαδή των θρησκευτικών, μέσα από την οικογένειά τους. Mm-hmm. Τι θρησκευτικότητα έχουν. Πρέπει να είναι υποχρεωτικό, πάτερ, το μάθημα των θρησκευτικών? Πρέπει να είναι υποχρεωτικό? Ασφαλώς. Αυτό όμως κάνουμε... που λέει ο πατήρ εδώ πέρα είναι λίγο δύσκολο να το κατανοήσουμε. Η δεκτικότητα των παιδιών. Αυτό σημαίνει ότι ένα παιδί που, δεν έχει, που προέρχεται από αδιάφορη οικογένεια δεν θα μας ακούσει. Είναι αυτό, είναι λάθος όμως. Διότι πάρα πολλές φορές τέτοια παιδιά πάλι είναι που έρχονται όμως, να κουμπίσουν πάνω μας. Και τα παιδιά των υποτιθέμενων χριστιανικών οικογενειών είναι τα πιο δύσκολα παιδιά. Είναι και αυτά τα παιδιά τα οποία είναι πολύ, έχουν τον μεγάλο εγωισμό και την ετοιμότητα να κριτικάρουν τον καθηγητή, ενώ τα άλλα παιδιά, στο στυλ αυτό του Αντώνη που είπαμε, είναι έτοιμα πολλές φορές να σου πούνε είμαι τίποτα. Τίποτα δεν είμαι. Υπάρχουν, σας είπα, και παιδιά. Οπότε από εκεί ξεκινάει ο διάλογος. Να απαντήσω, συγγνώμη για πάντα, γιατί ο κύριος είπε για μένα. Υπάρχει λοιπόν, πώς θα πούμε, υπάρχει η δεκτικότητα, όπως είπα, από το σπίτι. Υπάρχει και η δεκτικότητα από μόνο του παιδιού. Το ίδιο το παιδί αναπτύσσει τη δεκτικότητα, δηλαδή το να θέλει να μάθει. Έχουμε ένα παράδειγμα ενός παιδιού εδώ λοιπόν, που είναι ο Γιάννης, ο οποίος βλέπετε ότι και από το στυλ του και από το στυλ των απαντήσεών του έχει μια διαφορετική δεκτικότητα όλων αυτών, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Θα ήθελα να σε ρωτήσω αν πάλι αν όλα αυτά έχουν ξεκινήσει από πιστεύω, μέσα σου. Πιστεύω αναμφίβολα και ακράδαντα ότι στις μέρες μας καθίσταται επιτακτική όσο ποτέ άλλοτε η ενίσχυση του πνεύματος της χριστιανοσύνης, της χριστιανικής αγάπης, αλλά και εν γέννη της μεγαλειότητος του χαρακτήρος της. Να σε ρωτήσω κάτι, να, Γιάννη. Να κάνω μια παρέμβαση. Ένα λεπτό. Να σε ρωτήσω κάτι. Τα άλλα παιδιά που κάνεις παρέα είναι στο στυλ το δικό σου, δηλαδή στη σχέση τους με την Εκκλησία, αν θέλεις, ή στην γενικότερη συμπεριφορά? Βεβαίως, οφείλω να ομολογήσω, αλλά όχι η πλειοψηφία. Σαφώς μέσα στον κανόνα υπάρχουν και εξαιρέσεις. Μέσα σε αυτές τις εξαιρέσεις λοιπόν συμπεριλαμβάνομαι και εγώ. Μάλιστα. Μου θυμίζεις πάρα πολύ τον Νίκο Χατζηνικολάου. Μου το έχουν πει και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το αναγνωρίζετε. Λοιπόν, για πάμε. Λοιπόν, να πάμε λοιπόν στα πράγματα, να τα δούμε λιγάκι πιο σαφή. Στο θέμα των θρησκευτικών θα κάνουμε μία διάκριση. Άλλο αυτό που έχει σχέση με την απομνημόνευση, που είναι τα καθαρά ιστορικά στοιχεία, στα οποία μόνο εκεί μπορεί να μπει ο βαθμός, και άλλο τα θέματα της πίστεως, που είναι η αναζήτηση μέσα από το διάλογο και την έρευνα.
Εκεί δεν μπορεί να μπει βαθμός. Ναι. Αυτό λοιπόν το δεύτερο στάδιο, η αναζήτηση και ο διάλογος, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ορθόδοξη κατήχηση. Τα θρησκευτικά δεν είναι ένα μάθημα. Είναι η ορθόδοξη κατήχηση η οποία γίνεται μέσα σε ένα σχολικό χώρο. Αυτό το ρόλο παίζω και εγώ σαν παπάς όταν βρεθώ στο σχολείο και ο κύριος Καριώτογλου και ο κύριος και ο Αντρέας εδώ. Όλοι αυτό το ρόλο παίζουν. Θέλετε να μου άρα, πείτε λοιπόν, όμως, παρακαλώ. Άρα λοιπόν η διαλεκτική μορφή του μαθήματος των θρησκευτικών καθίσταται πλέον, καθιερώνεται ως πλέον προσιτή για τους μαθητάς. Γιάννη, θα μου επιτρέψεις να σου πω το εξής. Ένα παράδειγμα. Εγώ θα πάω σε ένα σχολείο τεχνικό. Ναι. Και μάλιστα παιδιά που δουλεύουν. Τα χέρια τους είναι όλο γράσα. Ναι. Έρχονται με τις φόρμες. Είναι παιδιά περιθωριακά κατά το κοινός λεγόμενο. Κακός, και έρχονται εκεί πέρα, λέτε, έτσι κατά το κοινός λεγόμενο, και έρχονται εκεί πέρα να μάθουν πέντε πράγματα που έχουν σχέση με τα κατσαβίδια και τις μηχανές. Ναι. Και θα βρεθεί στο εργαστήριό τους ένας παπάς. Προβάλλει το ερώτημα. Ο παπάς εκεί μέσα τι ρόλο θα παίξει? Του αφεντικού στον γκαράζ? Ή θα τους δώσει κάτι διαφορετικό από αυτό το κλειδί που κρατάνε στα χέρια τους? Μάλιστα. Αυτός είναι ο ρόλος της Εκκλησίας. Τι γίνεται όμως όταν ο λόγος της Εκκλησίας, πάτερ, ο θρησκευτικός λόγος μάλλον, δεν γίνεται πράξη ακόμα και από τους ίδιους τους ιερείς? Ξέρετε, τι αντίκτυπο έχει αυτό στο κοινωνικό σύμβολο? Διότι προηγουμένως που μίλαγα εγώ με τα παιδιά, ναι, και τους ρώτησα πράγματα όπως τι είναι αυτό που σας κλονίζει την αξιοπιστία σας, ναι, ή αν θέλετε που σας τραβάει από την Εκκλησία, τι μου είπατε? Πέστε τώρα, τι είναι αυτό που σας απομακρύνει από την Εκκλησία, τι είναι αυτό που βλέπετε στραβό δηλαδή? Πρώτα απ' όλα έχει πολύ η περιουσία που έχει η Εκκλησία είναι πάρα πολύ. Αυτό είναι κακό? Όχι, μπορεί να βοηθήσει κάποιους φτωχούς ανθρώπους. Ναι. Αυτό εσένα σε κλονίζει, δεν δηλαδή, ότι έχει περιουσία η Εκκλησία και δεν τη διαθέτει στους φτωχούς? Θέλω να δείτε τον τρόπο σκέψης των παιδιών. Ναι, προσέξτε, προσέξτε, δηλαδή, βέβαια θα ήταν πολύ χρησιμότερο να ήταν τα παιδιά πιο μεγάλα για να μπορούμε, έτσι. Θεωρώ όμως ότι τώρα διαμορφώνουν θέση. Η Εκκλησία, μην ξεχνάτε. Μισό λεπτό, με συγχωρείτε πάτε. Νομίζω ότι τα σκάνδαλα που ακούμε στην Εκκλησία, δηλαδή και πρόσφατα που ακούσαμε σκάνδαλα που έχουν σκάνδαλα που έχουν αναμειγμένους, ναι, αντιλαμβάνομαι, ας μην επεκταθούμε. Αυτό ίσως... Εσένα σου κλονίζει αυτό την αξιοπιστία σου? Ναι, πάρα πολύ. Να σας πω όμως το γιατί. Ναι. Διότι έχουμε δημιουργήσει στα παιδιά την εντύπωση ότι μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχουν άνθρωποι, αλλά υπάρχουν εξωγήινοι. Όχι, τα παιδιά που πιστεύουν δεν είναι ότι έχουμε προσώπους του Θεού. Ναι. Που δεν σημαίνει όμως ότι δεν έχουν και ανθρώπινη φύση. Και είναι πιο πάνω από όλους εμάς, διότι έχουν την ικανότητα της ερχημασίας. Όχι, όχι, όχι. Εδώ διαφωνώ. Δεν είναι Σταύρος σαν το γιο του Θεού. Σωστό. Δεν πρέπει, αυτό φταίει η έλλειψη παιδείας. Πρέπει τους γονείς. Άρα έρχεστε πάλι σε αυτό που λέω, ότι δεν γίνεται σωστά το μάθημα των θρησκευτικών. Και όχι μόνο το σχολείο. Και σχολές γονέων πρέπει να κάνουμε και σχολές καθηγητών πρέπει να κάνουμε. Δυστυχώς το εκπαιδευτικό μας σύστημα ακριβώς. Εγώ θα σας πω ένα απλό ερώτημα το οποίο ακούω κάθε μέρα. Πάρα πολύ το ένα απλό ερώτημα. Τι ρωτάνε τα παιδιά? Τι ρωτάνε τα παιδιά? Πάτερ, εγώ έρχομαι στον κόσμο για να ζήσω ή για να επιβιώσω? Έτσι. Εδώ θέλω λοιπόν την Εκκλησία να δώσει την απάντηση. Εγώ λοιπόν θα σας το θέσω κι αλλιώς το ερώτημα που κάνουν παιδιά. Τι νόημα έχει να έρθω και να ζω στερημένα έτσι όπως μου επιβάλλει η Εκκλησία με τη μετάνοια, χωρίς αμαρτίες και όλα αυτά που πρόκειται να πεθάνω? Θα έρθω, δηλαδή μου δίνεται η ευκαιρία. Τι λένε, ναι, σας λέω. Μια φορά σε αυτή τη ζωή να έρθω να φροντίζω δια την επουράνιον βασιλεία. Όχι, δεν σημαίνει αυτό το πράγμα. Αυτά πρέπει να συζητήσουμε. Αυτά πρέπει να συζητήσουμε. Εδώ είναι η ουσία του θέματος. Ακριβώς. Συγγνώμη, κάνει λάθος. Όχι Ράντου, δεν είμαι η Ελένη Ράντου, είμαι η Νατάσα Ράντου. Συγχωρείτε. Νομίζω κάνετε λάθος, πάτερ. Με συγχωρείτε. Η Εκκλησία είναι ευτυχία. Αυτό δεν έχουν καταλάβει. Όχι ευτυχία. Όσοι μπαίνουν στην Εκκλησία. Όχι, δεν είναι η ευνοία της τύχης. Όποιοι μπαίνουν στην Εκκλησία, δεν ξέρω πώς τα λέτε εσείς, όπως θα καταλαβαίνω εγώ που είμαι λαϊκός και ανθρέφω παιδιά. Και οι φιλενάδες μου όλες. Στην Εκκλησία πάμε και βγαίνουμε ευτυχισμένοι. Σταματήστε επιτέλους να βγαίνει αυτό το λάθος, πάμε και θυσιαζόμαστε. Στην Εκκλησία πάμε, οι αμαρτίες που λέτε εσείς, η Εκκλησία μας επιτρέπει το γάμο, το οποίο δεν μας απαγορεύει τίποτα η Εκκλησία. Και λεφτά να κάνουμε, και κοινωνική προβολή, και μήνυ να φορέσουμε. Δεν μας πει κανείς όχι. Η Εκκλησία είναι η πραγματική ψυχική μας τροφή. Πόσοι από εσάς ξεμολογηθήκατε και μεταλάβατε και πήρατε αυτή την ευτυχία να πετάτε στον αέρα? Αυτό είναι το λάθος. Εάν αυτά τα αγαπημένα παιδιά που είναι η ελπίδα της αύριο και έχουν δίκιο που βλέπουν τα σκάνδαλα, ναι, αλλά και οι παπάδες είναι θνητοί, δεν είναι άγιοι. Άγιοι είμαστε υποψήφοι όλοι μας. Δεν είναι μόνο οι παπάδες. Να πούν τα παιδιά ένα αυτή η παραξήγηση να σταματήσει. Βεβαίως, να σταματήσει. Δεν ξέρω ποιος την καλλιεργεί και πώς συμβαίνει. Σε ακούω. Το μικρόφωνο ποιος μιλάει γρήγορα. Δεν είναι μόνο όμως αυτά που γίνονται τα σκάνδαλα, είναι και άλλα ενδιαφέροντα τα οποία απομακρύνουν όπως τα παιδιά. Ξέρω, αλλά ενδιαφέρον. Όπως τα... ο άλλος ασχολείται με κάποιο άθλημα. Ναι. Λες δηλαδή ότι δεν έχουν χρόνο τα παιδιά να δεν ασχοληθούν με την Εκκλησία πιο πολύ? Η Εκκλησία δεν είναι χόμπι. Αυτό πρέπει να δώσουμε στα παιδιά να καταλάβουν. Ότι η Εκκλησία
προτείνει έναν τρόπο ζωής. Και εδώ το δίλημα να το πούμε καθαρά. Δεν είναι εγώ, δεν έχω πρόβλημα ούτε να κάνω λεφτά, ούτε να έχω αυτές τις ανέσεις κτλ. Η Εκκλησία είναι ο αντίποδας του σημερινού καταναλωτικού συστήματος που έχει οδηγήσει τον άνθρωπο στην κυριολεκτικά στην ξεφτύλα. Αυτό το ξεφτυλισμό, ο αντίποδας του είναι η Εκκλησία. Και εμείς πρέπει να πούμε στα ίσια στον άνθρωπο ότι στην Εκκλησία δεν θα έρθεις. Ούτε για να πλουτίσεις, ούτε για τίποτα. Θα έρθεις για να αγαπήσεις. Διότι αν αγαπήσεις, όχι ως θεωρία, όχι ως θεωρία και κήρυγμα, αλλά ως τάση ζωής, τότε μπορεί να ζήσει αυτή η κοινωνία. Αλλιώς τα διέξοδά της καθημερινά τα βιώνουμε. Αυτά που βλέπουμε. Πόλεμοι, πείνα, τρίτος κόσμος, οικολογική καταστροφή είναι αποτελέσματα του θέλω να κάνω ό,τι θέλω. Κύριε Αγγυρόπουλε, ένα λεπτό. Ένας άλλος προβληματισμός για κάποια μερίδα νέων ή παιδιών ακόμη είναι η διένεξη, αν θέλετε, η αντίθεση μεταξύ, η απόσταση μεταξύ εκκλησίας και επιστήμης. Και αυτό το προβληματισμό τον εντοπίζει ο Γιώργος που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από ό,τι μου λένε. Γιώργο, γεια σου. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τον, ναι. Αυτό ακριβώς το θέμα είναι που με απασχολεί. Τι σε απασχολεί ακριβώς, θέλεις να μας πεις? Ναι, με απασχολεί. Να σας το κάνω πιο παραστατικό το ερώτημα. Λίγο πιο δυνατά, Γιώργο. Ναι, λίγο πιο παραστατικό το ερώτημα. Ναι. Ένα παιδί το οποίο έχει, ξεκινάει ας πούμε το πρωί του με το μάθημα των θρησκευτικών. Ναι. 8 η ώρα. Μάλιστα. Και μαθαίνει ότι σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη επλάστη ο Αδάμ και η Εύα 5.000 χρόνια π.Χ. περίπου. Αμέσως μετά την επόμενη ώρα έχει το μάθημα της ανθρωπολογίας, όπου μαθαίνει ότι τα πρώτα ευρήματα περί ανθρώπου, οι πρώτες αποδείξεις υπάρξεως λογικού όντως ανθρώπου, υπάρχουν πριν από 2,5 εκατομμύρια χρόνια. Ναι. Το ερώτημα είναι, γιατί αυτός ο διεισμός μεταξύ επιστήμης και κοσμοθεωρίας του χριστιανισμού. Επιστήμης και εκκλησίας. Να ρωτήσω κάτι το Γιώργο. Να ρωτήσετε. Γιώργο. Με ακούς καλά? Ναι, ναι. Αν σου έλεγε κάποιος ότι ο Παρθενώνας κτίστηκε τον 5ο αιώνα και ένας άλλος σου έλεγε τον 4ο αιώνα, το πρόβλημα θα ήταν στον αριθμό ή σε αυτό που έβλεπες και σε αυτούς που το δημιούργησαν? Ακούστε, το ερώτημα... Όχι, το ερώτημα δεν είναι... Με επιτρέψτε μου πάντα να σας διορθώσω. Εδώ... Το ερώτημα είναι τον Παρθενώνα, αν του έλεγε κάποιος ότι τον έφτιαξε ο Θεός ή τον έφτιαξε ο Μερικής... Όχι, ο Γιώργος έβαλε χρονολογική σημασία στην ερμηνεία. Δεν το έβαλε χρονολογική. Εγώ θα το προχωρήσω πιο πολύ στο Γιώργο. Γιώργο, μην αν θέλεις τη γραμμή λίγο, γιατί είναι σημαντικό. Θέλετε να σας πω ένα παράδειγμα που είχα εγώ στη Δευτέρα του Λυκείου και με ακολουθεί σε όλη μου τη ζωή? Ναι. Για το πώς σκέφτεται ένα παιδί. Κάνουμε θρησκευτικά, το λέω πολύ γρήγορα, ας μην επεκταθώ, και υπάρχει επίσης η απορία μιας μαθήτριας φίλης μου εκεί, το πώς είναι δυνατόν. Εσείς μας λέτε ότι ο Αδάμ και η Εύα πλάστησαν από το Θεό και έτσι ξεκίνησε το ανθρώπινο είδος. Και στην ώρα της ανθρωπολογίας ή της φυσικής, μας λέει ο κύριος Τάδε καθηγητής, ότι είμαστε εξελιγμένη μορφή του πυθίκου. Και προσέξτε να δείτε το μυαλό της κοπέλας. Είναι η φίλη μου η Αλεξία Παπαστεργίου. Πρέπει να το πω, τη λατρεύω. Γεια σου, Αλεξία, να μας βλέπεις. Η οποία λέει τι εκείνη τη στιγμή το παιδί. Δηλαδή, γιατί εμείς να μην δεχτούμε, λέει στον καθηγητή των θρησκευτικών, να συμβιβάσουμε επιστήμη και εκκλησία λίγο και να τις ενώσουμε αυτές τις δύο απόψεις και να πούμε ότι ναι, ισχύει και το ένα και το άλλο. Τότε, μια και γίναμε κατοικώνα και καθομοίωση του Θεού, άρα ο Θεός είναι πίθηκος. Καταλαβαίνετε πού μπορεί να οδηγηθεί ένα μυαλό παιδικό? Αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι... Εμένα σας λέω, μου έχει μείνει αυτή η εικόνα. Ναι. Όπου ο θρησκευτικός που λέμε βγήκε από τα ρούχα του και έφυγε, ακόμα τρέχει. Αντιλαμβάνεστε. Καλό είναι ο προβληματισμός του Γιώργου... Καλό είναι το τρέξιμο, χρειάζεται όλοι να τρέχουμε. Είναι σημαντικό, σου λέει, τι να πιστέψω. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ποτέ δεν ήρθε σε σύγκρουση με την επιστήμη, εκτός από την περίπτωση στην οποία η επιστήμη χρησιμοποιείται για σκοπούς καταστροφικούς. Παραδείγματος χάρη, οι πυρηνικές δοκιμές που κάνει η Γαλλία και τις θεωρεί επιστήμη, η Ορθόδοξη Εκκλησία οφείλει να τις καταδικάσει. Και να λαμβάνει θέση, βέβαια. Και να λαμβάνει θέση. Ωραία. Από εκεί και πέρα, οι δύο συγκρούσεις που γίνανε με την επιστήμη ιστορικά έγιναν μία τον 17ο αιώνα. Η μία έγινε με το Γαλλίο, με την Καθολική Εκκλησία, και η άλλη έγινε με τους Προτεστάντες και τον Δαρβίνο. Ναι, εμείς δεν είχαμε, δεν μπαίνω σε ιστορικά, αλλά η Ορθόδοξη Εκκλησία ουδέποτε μπήκε σε τέτοια χωράφια. Αναγνωρίζει την αυτόνομη πορεία της επιστήμης πάνω στο έργο της. Γιώργο, να τελειώσουμε με σένα. Έχεις να προσθέσεις κάτι? Καταρχήν, εσύ πηγαίνεις εκκλησία? Ναι, βέβαια. Πηγαίνεις εκκλησία? Προσπαθώντας και εγώ να συμβιβάσω τα δύο συμβίβαστα που είπαν προηγουμένως. Δεν ασυμβίβαστα. Αναζητώντας αυτό, πηγαίνεις στην εκκλησία? Γιατί πηγαίνεις στην εκκλησία, σε παρακαλώ, γιατί? Λοιπόν, είναι γεγονός ότι η θρησκεία σου αλλάζει τον εσωτερικό σου κόσμο. Ναι. Μακάρι να μπορούσαμε τις φιλοσοφικές απόψεις και τα ηθικά διδάγματα του χριστιανισμού να τα κάνουμε τρόπο ζωής, όπως είπε κάποιος κύριος προηγουμένως. Mm-hmm. Ναι. Αυτό όμως, σε σχέση με το ερώτημα που είχα προηγουμένως,
Κάπου θέλει μια απάντηση. Εσύ αναζητάς απαντήσεις στα ερωτήματα, σε αυτό το ερώτημα και σε άλλα ερωτήματα που θέτεις, αναζητάς από κάπου απαντήσεις, από πού? Βεβαίως και τις βρίσκω αρκετές φορές. Από πού? Και μέσα από το Ευαγγέλιο και μέσα από την Εκκλησία. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, που πήρες. Δεν θα προλάβουμε, δυστυχώς, με δύο λέξεις όμως, ναι. Αγαπητέ κύριε αδελφέ, η αληθής επιστήμη με την ορθόδοξο χριστιανική διδασκαλία ουδεμίαν αντίθεση ευρέθη ποτέ ούτε θα βρεθεί. Έληξε. Δεν απέδειξε ποτέ ο Δαρβίδης. Θέλετε να μας απαντήσετε, όλοι θέλουμε απάντηση. Όχι, δίνουμε, τι απάντηση δίνουμε στη Δευτέρα Λυκείου. Μην την πείτε, να τους αφήσουμε λίγο στο σασπένς, τι γίνεται με τη δαρβινική θεωρία και την Εκκλησία. Διαφημίσεις και μόλις επιστρέψουμε. Προσευχές ξέρετε? Στην κλασική την προσευχή. Ποια? Πάτερ ημών, ότις ουρανές. Το Πάτερ ημών και το πιστεύω εις ένα ουρανά, σε ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, νομίζω ευνόητα. Πιστεύω σε ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, παιδί του ουρανού Πάτου Γεράτη. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ήλθε το βασιλείο σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσο εν ουρανών και επί της γης. Το Πάτερ ημών μπορείς να μου το πεις? Τώρα. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον αρώνουν και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα αφιλήματα ημών. Τα πάω καλά. Μάλιστα, καλά τα πήγε το παλικάρι. Εσείς ξέρετε αυτές τις προσευχές? Εγώ ξέρω 3-4 προσευχές. Το πιστεύω, το ξέρει κανείς? Ναι. Ποιος θα το πει? Για πες το. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριο Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ Πατρός γεννηθέντα από πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα. Μακάρι, είχαμε και άλλη ώρα να λέγαμε όλες τις προσευχές. Το ερώτημα είναι, μου έχει δώσει εδώ πέρα μια ερώτηση που έκανε στους μαθητές του ο κύριος Αλέξανδρος Καριώτογλου. Τι είναι εκείνο που θα μας έκανε να ενδιαφερθούμε για το μάθημα των σκεπτικών? Και λέει ένας μαθητής, εκείνο που μπορεί να μας μεταπίσει και να ασχοληθούμε, να μας μεταπίσει, χρειάζεται να μεταπιστούν και να ασχοληθούμε με το μάθημα των σκεπτικών, είναι η συζήτηση που υπάρχει μεταξύ καθηγητή και μαθητή, έτσι ώστε να υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ τους και να βοηθάει ο ένας τον άλλον και απλά, κατά απλό και ωραίο τρόπο. Βεβαίως. Θέλετε να το σχολιάσετε, κύριε Γανωτή? Είναι ακριβώς αυτό που θέλουν τα παιδιά και το έχουν ανάγκη, αλλά μας λείπεται εμάς αυτό το προφητικό χάρισμα, δηλαδή η βαθιά βιωμένη πίστη που όταν υπάρχει μεταδίδεται και δίνει χαρά στα παιδιά. Εσείς συμφωνείτε ότι το θρησκευτικό συνέστημα, το θρησκευτικό συνέστημα είναι έμφυτο? Φυσικά, αυτό δεν υπάρχει θέμα εδώ. Και τι θα γίνει με τους αθέους? Αλλά ξέρετε, όχι, μα θρησκευτικό συνέστημα σε κάνει και σατανιστή λόγου χάρη και μασόνο. Διαστρεβλωμένο. Δεν είναι η θρησκεία το ζητούμενο. Γιατί και αυτά που κάνουν οι νέοι, τα τρελά που και οι αυτοκτονίες τους και όλα αυτά, είναι θρησκευτικές εκδηλώσεις στραβές. Διαστρεβλωμένες. Είχαμε κάποια τηλέφωνα, ελάχιστα βέβαια. Αλλά οι οποίοι έλεγαν, εγώ είμαι άθεος, δεν πιστεύω σε τίποτα, τι είναι αυτά που λέτε. Ναι, αυτοί οι άνθρωποι είναι όριμοι. Κυρία Ράγκη, θα κάνουμε τη διάκριση. Άλλο άθεος που δεν υπάρχει και άλλο άπιστος που υπάρχει. Λέτε δεν υπάρχει λοιπόν άθεος. Γιατί στη θέση του Θεού σίγουρα κάτι άλλο υπάρχει. Καταλαβαίνετε τι είπε? Δεν πιστεύω σε τίποτα. Άλλο δεν πιστεύω. Άλλο όμως να πει ότι δεν έχω κανένα Θεό. Ναι, όντως. Δεν είπε όμως δεν υπήρχε κανένα Θεό. Είναι ο Σταύρος που πήρε και μας το είπε. Αν θέλει ο Σταύρος και αν προλάβουμε να ξαναπάρει. Πες μου. Ήθελα να θέσω κάτι μόλις τώρα, σύμφωνα βέβαια και με τα λεγόμενα των παρευρισκομένων, όσον αφορά τις κρίσεις μου και βέβαια για το διαπραγματευόμενο θέμα της σημερινής εκπομπής, το οποίο οφείλω να ομολογήσω ότι χρήζει ιδιαίτερου ενδιαφέρον. Εκπομπών, διότι δεν προλαβαίνουμε σε μια εκπομπή. Α, δεν θα προλάβει να μου το αναπτύξει, Γιάννη. Όχι. Μου, την επόμενη φορά έχουμε το Σταύρο που ενδιαφέρει από μια πολύ συνοπτική. Ένα λεπτό. Να ακούσουμε το Σταύρο. Σταύρο, σ' ακούω. Ναι, μ' ακούτε. Σ' ακούω, ναι. Ναι, εγώ καταρχήν ήθελα να διαμαρτυρηθώ, γιατί δεν υπάρχει γιατί σε την πλευρά. Όλοι εκείνοι θρησκευόμενοι από ό,τι βλέπω. Ναι, είσαι εσύ αντίθετη πλευρά αυτή τη στιγμή. Εγώ είμαι άθεος, ναι. Είσαι άθεος. Πιστεύουμε ότι τώρα μόνο ότι έχει αποδειχθεί επιστημονικό και ότι είναι ορατό. Δηλαδή αυτό που βλέπω γύρω μου και αισθάνομαι. Και αγγίζω μόνο σε αυτό πιστεύω. Μα συγγνώμη, αυτό που αισθάνεσαι, Σταύρο, δεν το. Να το ρωτήσω εγώ, κάτι. Μια στιγμή. Να το ρωτήσω. Να ολοκληρώσω. Και τη βιολογία, η ζωή προήλθε από τη θάλασσα.
Δηλαδή η πρώτη αμοιβάδα, το πρώτο μονοκύτταρο οργανισμός ήταν στην αρχή. Σιγά σιγά εξελίχθηκε η ζωή στα αμφίδια που πήγαιναν και στις παιδιά και σιγά σιγά κλείστε μου. Τη μορφή του πηδίκου που εξελίχθηκε και πέσε ως σημερινό άνθρωπο. Τι έχετε να δείτε. Λοιπόν, ερωτώ, επήγε ο κύριος στη Χαβάη. Επειδή λέει ό,τι βλέπω πιστεύω. Έτσι είπε. Στη Χαβάη έχεις πάει. Όχι, δεν έχω πάει. Υπάρχει Χαβάη. Υπάρχει λοιπόν. Τελείωσε. Δεν υπάρχει. Βλέπετε. Είναι το λιγότερο αφελές επιχείρημα. Είναι αφελές λέει το επιχείρημα, λέει ο πάτερ, ότι ό,τι δεν βλέπω. Και είπαμε εδώ όλοι ότι άθεος δεν είναι κανείς, άπιστος όμως είναι. Δέχεσαι, Σταύρο, Σταύρο, δέχεσαι ότι είσαι άπιστος ή άθεος. Είμαι άθεος. Σταύρο, να σε ρωτήσω κάτι. Είπες προηγουμένως ότι αυτό που βλέπεις είναι και για σένα αυτό που υπάρχει. Ναι, προσέξτε με. Σταύρο, μη φεύγει το θέμα. Να σε ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν και μερικά πράγματα που δεν φαίνονται και που είναι μέσα στον εαυτό σου. Ναι, σίγουρα. Έτσι, για αυτά τα πράγματα τι θέση παίρνεις που δεν τα βλέπεις, αλλά τα νιώθεις και τα αισθάνεσαι και τα βιώνεις. Προσπαθώ να πω την άκρη καταρχήν, πιστεύω κάτι τέτοιο. Δηλαδή, θα ήθελε Σταύρο κάποια στιγμή ο Θεός να περπατήσει δίπλα σου, να τον πιάσει εσύ για να τον ενιώσει ότι υπάρχει. Μα ποιο Θεός, Θεός υπάρχει και το Ισλάμ, Θεός και το Βούδα, όλοι τον ποιο είναι ο αληθινός Θεός. Από ό,τι λέτε εσύ το δικό σου Θεός είναι αληθινός. Α, μπράβο, επομένως και για σένα υπάρχει ένας Θεός. Υπάρχει κάτι, μπορεί κάτι ανώτερο. Μπράβο. Ναι, επομένως δεν είσαι άθεος. Απλώς πιστεύεις ένα... δηλαδή σε μια ανώτερη μπράβο. Δύναμη έτσι κι αλλιώς. Ότι. Πιστεύεις σε μια ανώτερη δύναμη έτσι κι αλλιώς. Μπορεί όμως αυτή. Δεν το βάζω σε Θεό όμως αυτή ανώτερη δύναμη. Γιατί την ονομάζει ανώτερη δύναμη τότε. Γιατί την η φύση. Ναι, αλλά όμως πρόσεξε, την ονομάζει ανώτερη. Γιατί είναι ανώτερη από σένα. Γιατί εσύ δεν είσαι ανώτερη από αυτό που πιστεύεις. Κατέληξε λοιπόν στο συμπέρασμα που θέλουμε. Δεν είναι άθεος, αλλά είναι άπιστος. Τελείωσε. Τι είπατε, μπορούμε να τον πυροβολήσουμε εδώ. Όχι, να του δείξουμε μεγαλύτερη αγάπη. Εγώ θα ήθελα να έρθει κάποια στιγμή στην εκπομπή μας και να υπάρχει και αυτή η αντίθετη άποψη. Γιατί δύσκολα κάποιος βγαίνει να υποστηρίξει αυτό. Αν θέλεις. Σε κάποια επόμενη εκπομπή, Σταύρο, θα σε περιμένουμε με μεγάλη χαρά. Εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ. Να ολοκληρώσω, μπορώ να ολοκληρώσω. Θα ήθελα να πω ότι η εκκλησία, όποτε είναι η εκκλησία, δεν θριαμβολογεί. Όταν θριαμβολογεί, δεν είναι εκκλησία. Η εκκλησία μόνο μπορεί να υπάρξει ως μετανοούσα. Αυτή είναι η εκκλησία. Μετανοούσα και για την ίδια της την κατάσταση. Αισθάνομαι ήδη, έτσι κι αλλιώς έχει τελειώσει ο χρόνος, κύριε Σκηκίνη, μας το δείχνει και το σήμα. Αισθάνομαι ότι αφήσαμε πάρα πολλά κενά και αισθάνομαι και υπεύθυνη απέναντι στον κύριο Γανωτή που μίλησε λιγότερο από όλους. Δεν έχω παρά να. Δεν είναι για χόρταση, έχετε δίκιο. Εμείς το μόνο που μπορούμε να σας πούμε είναι ότι θα επαναλάβουμε οπωσδήποτε αυτήν την εκπομπή, γιατί έχουμε πολλά να πούμε ακόμη. Τώρα μόνο τα θίξαμε λίγο. Μόδα, τάση, ανάγκη, η σημεία των καιρών. Ένα είναι σίγουρο, ότι το θρησκευτικό συνέστημα μπορεί να γίνει πανοπλία του σύγχρονου ανθρώπου και όταν ο λόγος του Θεού γίνεται πράξη για τον καθένα από εμάς, ανεξάρτητα από το πόσο τακτικά πηγαίνει στην εκκλησία κανείς, δεν έχει να χάσει τίποτε. Αντιθέτως, έχει πολλά να κερδίσει. Απομένει μόνο να αναζητάμε και να μαθαίνουμε από τους κατάλληλους ανθρώπους ποιος πραγματικά είναι ο λόγος του Θεού. Μετά ο δρόμος θα είναι ευκολότερος. Να σας πω ότι τη Δευτέρα στο Κεντρί τα αντίθετα έλκονται. Ζευγάρια που τους ένωσαν οι ίδιες τους οι διαφορές. Σχέσεις που ενδυναμώνονται μέσα από τις αντιθέσεις. Περιμένουμε λοιπόν και τη δική σας άποψη, τη δική σας συμμετοχή. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6805-132. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.